Μπαμπά αγαπημένο, το Διονύση Χοινά, που πήγε χθες ο γιος στο Δημητράκη. Εχθές ή προχθές. Δεν ξέρω, βράδυ, ρωτάω, γι' αυτό λέω εχθές. Νομίζω χθες το βράδυ έγινε, που πήγε ο γιος στο Δημήτρης, ο οποίος πλέον είναι 17 χρονών, στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Διονύσης, ήταν η τελευταία βραδιά και ανέβηκε πάνω στην πίστα με τον μπαμπά του. Το παιδί αυτό που το γνωρίσαμε πολύ μικρό με αυτό το τραγούδι που ακούω. Γνωρίσαμε από την κοιλιά της μαμάς του καταρχήν. Ναι, εντάξει. Σωστά. Αλίμονο. Αλλά με αυτό το τραγούδι τον ακούσαμε στη μουσική σκηνή. Ναι. Ήταν τότε, πόσο να ήταν, πρώτη γυμνασίου, 12 χρονών, δεν ήταν παραπάνω, μικρούλη ήταν. Μικρούλης. Πολύ. Και πιο μικρός από 12. Βέβαια, βέβαια, έτσι, πολύ πιο μικρός. Πάντως ήταν μικρός. Ανέβηκε λοιπόν πάνω σκηνή με τον μπαμπά του, ακούστε τι είπε και πώς τραγούδησε. Είπε πολύ ωραία πράγματα ο Διονύσης Χοινάς. Τι περιμένατε ρε, να γίνει ο γιος μου γιατρός. Ο δικός τι θα γίνει άμα γίνει ο δικός μου γιατρός. Τα είπε ωραία γιατί η μαμά δεν πήγε να τον δει, γιατί δεν θέλει προφανώς να γίνει. Καταλαβαίνω. Για να δω. Η μάνα του δεν ήρθε γιατί μου λέει δεν γίνεται να βγάζει το παιδί να τραγουδήσει. Τι είχα πει ο κόσμος. Τι είχα πει ο κόσμος το παιδί να πούμε χειλήσαμε το τραγούδι. Που στέλνει να τραγουδάει. Τι θα γίνεται με το παιδί. Γιατρός. Δηλαδή σε ένα στούδιο γιατρός δεν γιατρέ. Πώς δηλαδή άμα γίνει γιατρός ο γιος μου. Ο γιος σου τι θα γίνει. Τραγουδιστής. Γιατί έλεος. Έρχομαι εγώ στο νοσοκομείο σου. Τι να δει να σου πω πω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Δημητράκης μας, 6,5 χρονών είχαμε κάνει το δέμα μεγαλώνω. Ούτε που είχε καταλάβει πως το είχε κάνει και δεν γίνανε όνειρο. Τώρα λοιπόν είπαμε να τραγουδήσει ένα άλλο τραγούδι. Παρακαλώ είναι ο δικός σας, πιάνει πρώτη φορά σαν μεγάλο στο μικρόφωνο εδώ και δεν έχει εξηγηθεί στον ήχο. Είναι όλο δικό σου κολλητέ. Προφανώς κάποιος θα μόνος τον τράβηξε το βιβλίο. Δεν τον είδα από κοντά τον Δημήτρη, αλλά από μακριά έβλεπες δύο αγόρια που μοιάζανε. Δύο σκηνάδες. Δηλαδή, ίδιο στυλ. Ναι, ήδη δύο ίδιοι άνθρωποι πάνω σκηνή. Γιατί και αυτό το βίντεο που είχαν κάνει το Είμαι Ακόμα Παιδί, το ντουέτο, το 2006, άρα 6 χρονών ήταν, εφόσον είναι 17 το 2017 το παιδί. Ναι, 6,5 χρονών. Οπότε 6,5 χρονών. Λέγαμε ότι είναι ο μόνος πατέρας που κοιμάται ήσυχος ότι το παιδί αυτό είναι δικό του 100%. Είναι φτιστός ρε παιδιά. Κοίτα, κοίτα. Καλά, εδώ να τολμήσει να τα πει αυτά στην Κέτη. Όσες φορές τις λέγαμε ότι μοιάζει ο Δημήτρης τον Διονύση, έλεγε είστε καλά ρε παιδιά, με έχετε δει μικρή. Είμαστε. Μα τι λέει και εκείνη, πω πω τι να πει. Ξεχνάς τη Χρύσλα, τι μας έλεγε, πήγε να μας πλακώσει. Ναι. Το παιδί είναι ίδιος και... Μα πού το βλέπεις ρε παιδιά, δεν βλέπετε. Παιδιά, Διονυσάκος Junior, Διονυσάκος Μίνι, αλλά εντάξει, και πολύ ωραίο τώρα αυτό το βίντεο κλιπ, πραγματικά. Και δεν το θυμώ.